Πώς μπορούμε να γλιτώσουμε αρκετά λεφτά από τις online αγορές. Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει, εξηγώ λοιπόν πώς μπορείς να αγοράσεις πιο φτηνά τα προϊόντα από τις διαφημίσεις σε Facebook, Instagram κτλ. Και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω ένα ακόμα τρόπο για να κερδίσεις χρήματα από τις αγορές σου. Να κερδίσεις μέχρι και ένα 10-15% από τις αγορές σου που κάνεις έτσι κι αλλιώς online. Όχι να αγοράσεις δε και καλά για να κερδίσεις, αλλά από αυτό που ήδη αγοράζεις έτσι κι αλλιώς. Σίγουρα όλοι μας πλέον αγοράζουμε, είτε αγοράζουμε κάτι, είτε αγοράζουμε φαγητό, είτε ένα κινητό, είτε ένα τάμπλετ, είτε ένα λάπτοπ, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κάτι αγοράζουμε κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Ή αν δεν αγοράζεις εσύ, αγοράζει κάποιος από την οικογένειά σου και κατά μέσο όρο πλέον μια οικογένεια εξοδεύει τουλάχιστον 3.000 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές. Ή μπορεί τις ίδιες αγορές, αν δεν τις κάνει μέσω ίντερνετ, τις κάνει offline, δηλαδή πάει στα καταστήματα, αλλά τις ίδιες αγορές θα μπορούσε να τις κάνει και online και να κερδίσει και κάποια επιπλέον χρήματα. Okay. Τώρα λοιπόν έχει σαν σκοπό αυτό το βίντεο. Κάνουμε, ας πούμε, αν θέλουμε να αγοράσουμε ένα κινητό ή ένα tablet ή ένα laptop, όλοι μας αγοράζουμε μεταξύ μας, δηλαδή είναι τα αναγκαία της επιβίωσης. Μπορούμε να πάμε σε ένα κατάστημα, ας πούμε, να το αγοράσουμε ή μπορούμε να το παραγγείλουμε μέσω ίντερνετ. Εάν το παραγγείλουμε μέσω ίντερνετ, μπορούμε να κερδίσουμε ένα ποσοστό από μίνιμουμ 1% 1% έως και 15% ανάλογα. 1, 2, 3, 4, 5% ανάλογα με το τι δίνει το κάθε κατάστημα, τι μας δίνει σαν επιστροφή χρημάτων. Αυτό λοιπόν πάμε να δούμε μερικά site τα οποία μας παρέχουν αυτή τη δυνατότητα και μπορούμε να κερδίσουμε επιστροφή χρημάτων από τις αγορές μας. Μιας και είχα δείξει λοιπόν σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο για αγορές μέσω AliExpress, που έτσι και αλλιώς θα τις κάνουμε, δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις αγορές για να κερδίσεις χρήματα, αλλά από αυτό που ήδη κάνεις έτσι και αλλιώς. Έχουν λοιπόν μερικά site τα οποία δίνουν επιστροφή χρημάτων στις αγορές. Έχουν κάνει συνεργασία με τα συγκεκριμένα site και δίνουν επιστροφή εάν αγοράσεις από το δικό τους το site. Αν επισκεφτείς το site τους από το δικό τους το site. Δηλαδή, γίνεσαι μέλος, για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το site που λέγεται topcashback.com και αναζητάς καταστήματα. Δηλαδή, έχεις αποφασίσει εσύ ότι θα αγοράσεις από το AliExpress και έρχεσαι εδώ και κάνεις αναζήτηση του καταστήματος AliExpress και σου εμφανίζει λοιπόν εδώ το site του AliExpress και σου λέει ότι έχεις μέχρι και 6% cashback αν αγοράσεις στο AliExpress από αυτό. Τι σημαίνει ότι αγοράζω από αυτό στο AliExpress? Το μόνο που κάνεις είναι να πατήσεις εδώ πέρα, να επισκεφτείς τη σελίδα του AliExpress από εδώ μέσα για να γίνει το tracking, να γίνει η σύνδεση μέσω ενός κώδικα, να καταλάβει το σύστημα και το AliExpress ότι επισκέφτηκες το κατάστημα από τη σύσταση του Top Cashback και έτσι σου δίνει αυτό το ποσοστό, αυτό το 6%. Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Αλλά σκέψου τις αγορές 100, 200, 300, 500, 1000 ευρώ ας πούμε, που μπορεί να κάνει κάποιος από το AliExpress, το ποσοστό 6% δεν είναι άσχημο. Διότι αν το υπολογίσεις αυτό σε 1-2 χρόνια, βγαίνουν κάποια καλά λεφτά. Δηλαδή μπορούν να βγουν 100, 200, 300 ευρώ έξτρα χωρίς να κάνεις κάτι εσύ. Πέρα από το να κάνεις μια εγγραφή, να πατήσεις ένα κλικ για να επισκεφτείς το κατάστημα. Τίποτα άλλο. Και τι κάνεις λοιπόν, πατάς εδώ Get Cashback. Πρέπει να κάνεις σίγουρο ότι δεν έχεις το Adblock εδώ ενεργό. Μπορεί να πάρει λέει μέχρι και 14 ημέρες να εμφανιστεί η συναλλαγή ότι αγόρασες για να εμφανιστεί το cashback στο λογαριασμό σου στο top cashback, αλλά είναι ok αυτό, δεν έχεις πρόβλημα. Πατάς εδώ ok, continue και σε μεταφέρει λοιπόν στο AliExpress. Και εσύ κάνεις κανονικά την αγορά σου στο AliExpress όπως εσύ έχεις αποφασίσει, δεν αλλάζεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι ένα λογαριασμό στο top cashback σε αυτό το site και να ψάξεις και να πατήσεις click από εδώ μέσα να επισκεφτείς τη σελίδα. Τίποτα άλλο. Και φυσικά μπορείς να αγοράσεις και από το eBay, να πάρεις, και ξέρω ότι πάρα πολλούς κόσμος αγοράζει επίσης και από το eBay και από το Amazon και από πολλά άλλα site, το Groupon και Deals και κάτι διάφορα. Κάθε φορά λοιπόν που θες να κάνεις μια αγορά από το ίντερνετ, επισκέψου απλά το website Top Cashback και άλλα τρία που θα σου δείξω στη συνέχεια
για να δεις αν έχεις cashback. Αν δεν έχεις, ok. Αν έχεις, πατάς ένα κλικ και παίρνεις και ένα cashback από ένα ως όσο δίνει κάθε εταιρεία. Okay. Εδώ λοιπόν οι αγορές στο εξωτερικό, αυτό είναι το μεγαλύτερο cashback στον κόσμο, το οποίο δίνει, πληρώνει, δεν σου δίνει κουπόνια, δεν σου δίνει τέτοια, σε πληρώνει. Ακόμα και ένα δολάριο αν έχεις cashback, αυτό το ένα δολάριο θα σε πληρώσει. Πού θα σε πληρώσει? Στο PayPal. Θα σταθείς σε ένα PayPal. Και PayPal λογαριασμό, προσωπικό λογαριασμό για να λάβεις 200-300 ευρώ, δεν έχεις και θέμα ούτε και, δηλαδή δεν είναι να σε κυνηγάει κάποιος για 200-300 ευρώ cashback που πήρες από εδώ για να έχεις και ένα σοβαρό θέμα. Okay. Άρα λοιπόν ένα λογαριασμό εδώ, πάρα πολύ εύκολο, όπως γράφεις σε οποιοδήποτε άλλο site, κάνεις μια εγγραφή, τα χρήματα πάνε εδώ μετά στο account και βλέπεις τα cashback και όταν είσαι έτοιμος, ζητάς να σταθούν στο PayPal, βάζεις το email του PayPal και στα στέλνουν και τα χρησιμοποιείς κανονικά. Το site αυτό που είναι γενικά παγκόσμιο και για το εξωτερικό. Για Ελλάδα λοιπόν, έχω εντοπίσει τρία website. Το ένα είναι το cashback.gr.com, το οποίο έχει τα ελληνικά καταστήματα. Μπορεί να έχει κάποια αγγλικά όπως το Booking και διάφορα. Αλλά ας πούμε το Attica Beauty, το εδώ για βιβλία, τι είναι αυτό εδώ. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά, δεν θα τα δω τώρα ένα-ένα. Ηλεκτρονικά, έχει το Public, το Media Market και όλα αυτά τα έχει εδώ μέσα. Και αφού λοιπόν, έχει και το AliExpress, αλλά εδώ έχει 3,5% ενώ εκεί έχει 6%. Το Banggood που είναι γνωστό και αυτό, από αυτό το site που είναι γνωστό και από το Scrooge, το έχω δει πολλές φορές, έχει 0,8%, ok, από το τίποτα, ok. Αν αγοράσεις ας πούμε ένα laptop 400, 500, 600 ευρώ, να βγάλεις μερικά χρήματα, γιατί όχι. Media Market 3,5%, μια χαρά, αυτά εδώ τα Practical 2,5%, που ξέρω ότι αγοράζεται μέσω ίντερνετ. Οπότε, γιατί να μην βγάλετε και μερικά χρήματα. Εγώ σε ένα χρόνο συνήθως βγάζω έξτρα, κάνοντας τις αγορές, βγάζω έξτρα 250 με 300 έως και 350 ευρώ το χρόνο, μόνο από τις αγορές μπαίνοντας από αυτά τα site. Έτσι, και είναι καθόλου άσχημο, γιατί μπορεί να έχεις ένα μικρό ταξιδάκι, να έχεις κάποια έξτρα χρήματα, να πάρεις ένα καινούριο κινητό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Οπότε, why not. Ένα site λοιπόν είναι αυτό. Ένα άλλο site είναι το αυτό εδώ από pool.gr, περίεργο όνομα, αλλά ok. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορεί να επισκεφτείς. Εδώ σου λέει ως και 7% ας πούμε, το Media Market, το άλλο είχε 3,5% αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να τα κοιτάξεις και να δεις στο κάθε site ποιος δίνει το καλύτερο ποσοστό επιστροφής χρημάτων και να αποφασίσεις. Λοιπόν, cashback.gr, από πού αυτό. Okay. Άλλο ένα το οποίο έχω εντοπίσει είναι αυτό το Pingogo. Έχει και αυτό όλα. Έτσι, ταξιδιωτικά πρακτορία, booking και τα διάφορα. Okay. Όταν με το καλό ανοίξουν και αυτά θα κλείσουν και εισιτήρια μέσα από εδώ. Κάθε φορά και όταν ήταν το tickets.gr και τα διάφορα, έκλεινα από εδώ και έπαιρνα τουλάχιστον 5 με 10 ευρώ κάθε φορά που έκλεινα ένα αεροπορικό εισιτήριο. Δεν είναι καθόλου άσχημο να έχεις έξτρα χρήματα που δεν σου κοστίζει κάτι να το κάνει, πέρα από ένα τσακ κλικ και να πας να κάνεις την αγορά σου. Τεχνολογία εδώ πέρα, εδώ έχεις πάλι όλα τα καταστήματα, public, media market και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν κάνεις λογαριασμό σε όλα αυτά και όταν θέλεις να αγοράσεις, έρχεσαι και παραγγέλνεις μέσα από εδώ. Σίγουρα πάρα πολλοί παραγγέλνουν και πλέον και μέσω ίντερνετ και φαγητό, οπότε why not να μην τα κάνετε και από εδώ και να παίρνετε έξτρα ποσοστά. Το εδώ, ας πούμε, δίνει μέχρι και 19% επιστροφή. Μια χαρά. Καθόλου άσχημα. Άλλο σοβ εδώ. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Κάνε λογαριασμού σε αυτά τα site. Κάνε λίγο μια μικρή μελέτη πώς θα βάλεις τα στοιχεία σου κτλ. Και ξεκινά να κάνεις τις αγορές σου μέσω ίντερνετ.